επιστρέφει στην οικογένεια του Άρη, στην οποία υπήρξε στο παρελθόν ως ποδοσφαιριστής από το 1992 μέχρι το 1997. Νομίζω ότι θα προτιμούσε βέβαια να τον καλωσορίσουμε πιο ροκ μελωδίες, Βασίλη Καβαδία, και ο λόγος είναι για τον Σάβα Κοφίδη. Καλησπέρα, Σύρη Κοφίδη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λίγο πιο ροκ νομίζω θα θέλατε να ακούγατε τώρα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Εντάξει, εντάξει, όποτε θέλω ακούω. Δεν καλά. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται. Επιστροφή λοιπόν για σας στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια. Αυτή τη φορά όχι βέβαια ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών της ομάδας. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Κοιτάξτε, εδώ και καιρό είχα μιλήσει με τον κύριο Καραμαλή, μου έκανε μια πρόταση. Ξαναμιλήσαμε και ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης, κυρίως η επιμονή του Καραμαλή και το ενδιαφέρον του, έτσι, η εκτίμηση που έδειξε στο πρόσωπό μου, αλλά γενικότερα όλο το περιβάλλον γύρω από τον Άρη και ο κόσμος ήταν πολύ... αν θέρμος όσον αφορά το πρόσωπό μου. Ναι. Κάτι βέβαια που το έχουν δείξει και όλα αυτά τα χρόνια, μετά που σταμάτησα και το ποδόσφαιρο, ακόμα εισπράττω αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Κάτι που φυσικά μου έκανε να έρθω να συμφωνήσω. Ναι. Σας χάσαμε τώρα λίγο, κύριε Κοφίδη. Μας ακούτε? Σας ακούμε λίγο βαθιά, γι' αυτό. Είναι στο δρόμο. Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, ήθελα να πω ότι γενικότερα και ο κύριος Καραμαλής, αλλά και ο ΑΣ του Άρη και γενικότερα ο κόσμος του Άρη δείχνει μια εκτίμηση, στην οποία φυσικά δεν μπορούσα παρά να νιώσω μεγάλη χαρά και έτσι μεγάλη συγκίνηση γι' αυτό. Και αναλαμβάνετε ήταν φυσικά τιμή μου, να ασχοληθώ με το τμήμα, βέβαια αυτό που με ενδιαφέρει και τελικά ήταν επιλογή μου να ασχοληθώ περισσότερο, το αναπτυξιακό, δηλαδή με τους νέους. Μεγάλη μου χαρά να προσφέρω όσο μπορώ μέσα από αυτό το έργο το δημιουργικό. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη τις θέσεις οποίες αναλάβατε, λόγω των ηλικιών που θα διαχειριστείτε, διότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν ζυμώνονται, να το πω έτσι, μόνο ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως χαρακτήρες και ως άνθρωποι. Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο, και γιατί εδώ δημιουργείς, εδώ έχεις μια ομάδα ολόκληρη, μια ιστορία, στην οποία πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είμαι υπεύθυνος για το τι φιλοσοφία θα ακολουθήσει αυτή η εκπαίδευση, την αγωνιστική φιλοσοφία, τι αξίες θα δώσουμε, με βάση βέβαια τη φιλοσοφία του Άρη σαν ομάδα και σαν ιστορία. Ναι. Και φυσικά το πώς θα γολογηθούν τα παιδιά πέρα από τις ποδοσφαιρικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν, σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Ναι. Και ξέρετε, εδώ δεν εκπαιδεύουμε και δεν φτιάχνουμε μόνο ποδοσφαιριστές, κάνουμε ανθρώπους, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην γίνουν ποδοσφαιριστές, αλλά μέσα στο χώρο του Άρη έτσι, μπορεί να προσφέρουν από πολλές άλλες θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή... Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και θα πιαστώ από αυτή τη λέξη, τη φιλοσοφία που χρησιμοποίησα, την αγωνιστική φιλοσοφία, πέραν το άλλο κομμάτι που είναι του χαρακτήρα κτλ. Θα χαράξετε εσείς μια δική σας αγωνιστική φιλοσοφία, και το ρωτάω γιατί, διότι για παράδειγμα τα τμήματα υποδομής K19, K17, K15, για τις οποίες έγινε λόγος και σήμερα από τον κύριο Καραμαλή, έχουν την πρόθεση να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία της πρώτης ομάδας. Θα συμβαδίσετε και εσείς με αυτό? Θα έχετε δηλαδή επαφές ή ενδεχομένως με τον κύριο Ερέρα ή με τον υπεύθυνο των τμήματων υποδομής, τον κύριο Μελισσά? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς, επειδή ο Άρης είναι ενιαίος, ένας είναι. Ναι. Θα πρέπει, γι' αυτό γίνονται και συζητήσεις με την ΠΑΕΚ, από τον ΑΣ του Άρη και από τον κύριο Καραμαλή με την ΠΑΕ, ούτως ώστε να συνεχιστεί μια ενιαία φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά δηλαδή. Δεν μπορεί στα 14-15 να έχει μια φιλοσοφία η οποία την δίνουμε εμείς, και στα 16-17 ξαφνικά υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Το παιδί δηλαδή θα χαθεί, θα τρομάξει, θα συγχυστεί. Ναι, ναι, ναι. Και καλό είναι δηλαδή να υπάρχει μια ενιαία
φιλοσοφία μια γραμμή την οποία θα τη δώσουν κάποιοι υπεύθυνοι. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ μέχρι αυτή την ηλικία 14-15 είμαι υπεύθυνος να δώσω μια γραμμή. Ναι. Και φυσικά για μένα η φιλοσοφία, τη γνωρίζετε, δεν είναι άλλη από το να μάθουν να παίζουν σωστά ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή πρώτα είναι να μάθουν να αναπτυχθούν ποδοσφαιρικά και μετά είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν μας αφορά και τόσο όσον αφορά το αποτέλεσμα, δηλαδή να μας δώσει κάτι θετικό. Ναι. Ναι. Άρα από ό,τι καταλάβω... Είναι επαγγελματική δηλαδή ανάπτυξη, είναι... Ναι. Ανάπτυξη ποδοσφαιρική. Ναι. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω θα πάτε σε μια φιλοσοφία που θα ξεκινάει ναι μεν από την πρώτη ομάδα, θα πηγαίνει στα τμήματα υποδομής και τις ακαδημίες, αλλά σε κάθε τμήμα λόγω και των ηλικιών θα βάζετε και διαφορετικές πινελιές, να το θέσω έτσι. Ανάλογα με τις ηλικίες που μιλάμε. Είναι δικιά μου ευθύνη μέχρι να συμφωνηθεί, δηλαδή αν συμφωνηθεί αυτή η πρόταση που έγινε. Ναι. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Κοφίδη, λίγο πιο κοντά, γιατί πάλι σας χάσαμε. Ναι. Εφόσον πραγματοποιηθεί μια συμφωνία να είναι ενιαία φιλοσοφία, ναι, και να είναι ενιαία κατεύθυνση, αυτή θα τη δώσουμε εμείς. Προσωπικά δηλαδή εγώ. Ναι. Εφόσον συμφωνηθεί. Ναι. Αυτά έχουν μιλήσει, τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό. Ναι. Καλό είναι βέβαια, σας λέω, ότι να είναι ενιαία μια φιλοσοφία, όποια και αν είναι αυτή. Ναι, μάλιστα. Άρα θα επηρεάζει, άρα θα είστε υπεύθυνος εσείς και για τις K19, K17, K15, που βέβαια, γιατί οφείλουμε να το πούμε και με σεβασμό, ναι, προς τους ανθρώπους που είναι στα τμήματα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κάνει κάποια σημαντικά βήματα προόδου, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, έτσι φαίνεται και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους, ναι, που ηγούνται, ναι, τον κύριο Καραμαλή, στον κύριο... Στον κύριο Μελισσά, που είναι στα τμήματα υποδομής. Ναι, ναι. Ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι ασχολούνται, ναι, 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 με τα τμήματα αυτά. Ναι. Απλά πρέπει να υπάρξει μια σύμπλευση, ναι, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια ενότητα, ναι, τόσο ώστε να συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο είναι κοινό. Δηλαδή, μια ομάδα είναι και αυτή είναι ο Άρης, προς όφελος δηλαδή. Ναι. Και γενικότερα, κύριε Κοφίδη, είναι μια σωστή προσέγγιση το να δώσουμε περισσότερη βάση και σε ακαδημίες και σε τμήματα υποδομής, γιατί ο Άρης, το γνωρίζετε και εσείς ως παλιός, έτσι εισαγωγικά, ανέκαθεν έβγαζε τα σπλάχνα του παίχτες. Στα τελευταία χρόνια βέβαια δεν γίνεται αυτό με το ρυθμό που το βλέπαμε πιο παλιά και το έχει ανάγκη η ομάδα και για αγωνιστικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς, έτσι. Ναι, φυσικά αυτό ήταν παλιότερα. Ναι. Συνέβαινε αυτό. Βγαίνανε παίκτες Έλληνες από τα σπλάχνα, από τις ακαδημίες, από τις υποδομές. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτό είναι γενικότερα φαινόμενο το ελληνικό. Ναι. Δεν είναι μόνο το Άρη. Βλέπετε στην Ελλάδα δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίκτες. Και εδώ θέλω να σας διακόψω και μετά, ναι, σε αυτό το οποίο αναφερόμαστε, ότι ενώ περιμέναμε ότι η κρίση που επηρέασε και το ποδόσφαιρο θα έδινε και την ευκαιρία σε νέα παιδιά Έλληνες ποδοσφαιριστές να αναδειχθούν, κάτι που τελικά δεν έχει γίνει στο βαθμό τον οποίο το περιμέναμε. Ναι. Αυτό οφείλεται πιστεύω από την δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Είναι λάθος δομημένα όλα. Mm-hmm. Άρα από την ποδοσφαιρική αρχή που είναι η ΕΠΟ, η Ομοσπονδία, ναι, που, ναι, πρέπει να δώσει τις κατευθύνσεις και να κτίσει, να δομήσει το ποδόσφαιρο και ειδικότερα μετά από κάθε σύλλογο να απαιτήσει όλα αυτά όσον αφορά τις υποδομές. Ναι. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση. Όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το λέμε, ότι οι ακαδημίες είναι το μέλλον κάθε ομάδος, αλλά κανένας δεν σκύβει πραγματικά για να δει και το όφελος της ομάδας, δηλαδή μακροχρόνια. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι, πρέπει να πάρουμε παράδειγμα, το ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα, από τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες του εξωτερικού πάνω στο θέμα των ακαδημιών και της ανάδειξης ποδοσφαιριστών και να αντιληφθούμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να αγοράζεις, είναι και να πουλάς γενικότερα. Και μακάρι και ο Άρης μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα και από τη δουλειά που γίνεται ήδη και θα γίνει και από εσάς πλέον από εδώ και πέρα, να προχωρήσει και να κάνει βήματα προόδου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, μιας που σας έχουμε στον αέρα, βέβαια δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε, ναι, και τη γνώμη σας για την πρώτη, ναι, ομάδα, γιατί άνθρωπος του ποδοσφαίρου είστε, παρακολουθείτε τι γίνεται. Ο Άρης επιστρέφει μετά από, ναι, 4 χρόνια, μετά από, ναι, μια δύσκολη τετραετία στην πρώτη κατηγορία και μέχρι στιγμής φαίνεται και από τα αποτελέσματά του στα φιλικά και από τις κινήσεις που γίνονται να δημιουργείται κάτι καλό.
Ναι, βέβαια τώρα εμείς εικασίες κάνουμε, επιφανειακά πράγματα βλέπουμε, γιατί αυτός που πιο καλά μπορεί να σας μιλήσει είναι αυτός ο οποίος ηγείται της προετοιμασίας του Άρη, αλλά εμείς βλέπουμε ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν προς το καλό και προφανώς να υπάρχει μια εξέλιξη και μια ανάπτυξη τέτοια, ούτως ώστε ο Άρης να μπορεί να σταθεροποιηθεί στην πρώτη, στη Σούπερ Λίγκα. Φαίνονται πάντως αισιόδοξα τα πράγματα. Ναι, είναι και... όμως. Έτσι. Ναι. Εντάξει, και ο Άρης το καλύτερο. Εννοείται και επιστρέφοντας ψάχνει να βρει και τη θέση του σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που δυστυχώς το βλέπετε και εσείς κάθε καλοκαίρι μας απογοητεύει νομίζω όλο και περισσότερο με τα όσα συμβαίνουν. Να τώρα φέτος ας πούμε είχαμε ασυμφωνία στο πόσες ομάδες θα μείνουν, πόσες θα είναι τη νέα σεζόν, δεν έχει γίνει ακόμα εκλήρωση του πρωταθλήματος. Ναι, ακριβώς είναι αυτό για που σας είπα από πριν. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει μια ταυτότητα, δεν υπάρχει μια δομή σταθερή που να συγκροτήσει ένα ποδόσφαιρο που να έχει μια ταυτότητα που να λέει είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Και αυτό οφείλεται στην Ομοσπονδία. Είναι καθαρά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Super League. Και φυσικά και την ασυμφωνία που έχουν οι ΕΠΟ με την Super League. Ναι. Δεν μπορούν να συμφωνούν σε τίποτα γιατί όλα αυτά είναι στον αέρα. Και την παρέμβαση της πολιτείας βέβαια, γιατί έχει πολύ ενεργό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Όπως ας πούμε ωραία, το ναι. Με τον Γιώργο. Ναι, βέβαια αυτό είναι το κοινωνικό κομμάτι. Η παρέμβαση της πολιτείας δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Παρεμβαίνουν μόνο για άλλους λόγους. Ναι. Και κατά το δοκούν, όπως το ξέρετε. Ναι, το γνωρίζετε. Ναι. Μάλιστα. Μακάρι να δούμε άσπρη μέρα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς είστε αισιόδοξος ζώντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Ελπίζουμε να. Και ελπίζετε κι εσείς. Δυστυχώς, ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαι και πολύ αισιόδοξοι. Όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε, βλέπουμε, ναι. Παρατηρούμε, αναγνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Λέμε πολλές φορές και εκφράζουμε το ωραίο. Όπως λέμε ας πούμε και για το εξωτερικό, τι ωραία που λειτουργούν, αλλά ποτέ δεν παραδειγματιζόμαστε για να κάνουμε και εμείς κάτι παρόμοιο ή κάτι δικό μας, τουλάχιστον να αφορά την υγεία την ποδοσφαιρική, ειδικά σε κάθε συγκρότημα, σε κάθε ομάδα, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να αρχίζει να αποκτάει πάλι η Ελλάδα ποδοσφαιρικά ένα καλό όνομα εκτός των συνόρων, γιατί δεν είναι το καλύτερο δυνατό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και όχι μόνο μέσα από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Να χαρούμε και επιτέλους λίγο το ποδόσφαιρο, γιατί όλο κρίνιες, όλο... Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Πράγματα που, που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν χαιρόμαστε καθόλου. Μάλιστα. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή χρονιά στις ακαδημίες της ομάδας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο πόστο που αναλαμβάνετε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς κύριε Κοφίδη, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, γεια σας. Να είστε καλά.